την Παρασκευή ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Στο τραπέζι των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων εισηγήσεις κατέθεσε και η Κεντρική Τράπεζα έπειτα από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Πλην όμως δεν φέρεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ακόμα και μετά τη δέσμευση του διοικητή να φέρει ολοκληρωμένο σχέδιο μέχρι τον Οκτώβριο. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Σωτήρη Παπαδόπουλου. Πολλά επεισόδια φαίνεται πως θα έχει ακόμα το ζήτημα των εκποίησεων. Η συμβιβαστική πρόταση του Δίκο πλέον είναι η κυρίαρχη και πάει προς ψήφιση την Παρασκευή. Ο νέος νόμος θα διατηρεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο και να εξασφαλίσει διάταγμα ακύρωσης του πληστηριασμού, αλλά μετά από προσφυγή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Ξέρετε, ξεκινήσαμε αυτό το χείρημα. Στην αρχή κάποιοι έλεγαν ότι, ενόμιζαν ότι θα μείνει στις ελληνικές καλένδες. Δεν έμεινε στις ελληνικές καλένδες και ακριβώς στην προσπάθεια να το υλοποιήσουμε ήρθαν διάφοροι τώρα και λένε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και εμείς τη δική μας πρόταση. Η εμπλοκή του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου αποτελεί τη σημαντική αλλαγή την ώρα που η υφιστάμενη νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο, αλλά όχι και να εξασφαλίσει διάταγμα αναστολής ή ακύρωσης του πληστηριασμού. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου αφαιρεγγιότητος και σαφέστατη βελτίωση του σχεδίου εστία. Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, ο κεντρικός τραπεζίτης ζήτησε να υπάρξουν δύο αλλαγές στην νομοθεσία του Δίκο. Το δικαίωμα του δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο και να εξασφαλίσει διάταγμα ακύρωσης του πληστηριασμού να υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Η πιο πάνω νομοθεσία να μην εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες τα λικανίδια επιστολές τύπου Ι και αφορούν 10.434 ακίνητα. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήμασταν διατεθειμένοι να αποδεχτούμε την αφαίρεση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκαιο τους. Προσπαθούμε να βρούμε ένα συμβαλμό γι' αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κάνει κάποιες πρόσθετες αλλαγές στην πρόταση του Δίκο για να σμικρύνουμε το χάσμα των προβλημάτων που δημιουργούνται. Διότι συγκριτικά για εμάς η τροπολογία είναι καλύτερη, αλλά δεν πάβει να έχει προβλήματα στις αρμοδιότητες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και της Κεντρικής Τράπεζας. Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για να δημιουργηθούν κίνδυνοι οι οποίοι δεν είναι στην έκταση και στο μέγεθος που παρουσιάζουν. Ο κεντρικός τραπεζίτης υποσχέθηκε ότι τον Οκτώβριο θα επανέλθει με πρόταση ενός μηχανισμού που να συνάδει με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Εποπτικού Μηχανισμού. Εμείς θα περιμένουμε την Παρασκευή να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Επιτροπή Οικονομικών. Ωστόσο και αυτή η νομοθεσία του Δίκο φαίνεται πως έχει τρύπες. Τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή οι μισοί δανειολήπτες, δεν θα καλύπτονται. Γιατί απλούστατα οι εξουσίες που δίνονται και η διαδικασία που προτείνεται μέσω του Επιτρόπου δεν καλύπτει εκείνες τις εταιρείες ή τα επενδυτικά ταμεία που έχουν εξαγοράσει δάνεια και ταυτόχρονα έχουν ενυπόθηκα δάνεια την πρώτη κατοικία. Τα βλέμματα των βουλευτών είναι στραμμένα και προς το Προεδρικό και στο πώς θα αντιδράσει στην ακύρωση της αναπομπής για πάγωμα των εκποιήσεων όσων είναι στο εστία μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα μεταδοθεί η ρεπορτάζ με εικόνες που δυνατόν να ενοχλούν.